Θα παραμείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη, διότι είχαμε ένα ακόμα κρούσμα οπαδικής βίας. Αντίπαλες ομάδες συνεπλάκησαν σε μπάρ της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, Θοδωρή Ζαρμακούπη. Έτσι είναι, Κατερίνα. Η συμπλοκή έγινε τα ξημερώματα σε μπαρ της Καλαμαριάς, όταν περίπου 20 κουκουλοφόροι, οπαδοί ομάδας κρατώντας ρόπαλα, αλλά και ορισμένοι μαχαίρια σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκαν σε άλλους οπαδούς που ήταν μέσα στο συγκεκριμένο μαγαζί. Οι μάχες σώμα με σώμα κράτησαν αρκετά λεπτά και αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, δύο από τους οποίους μάλιστα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το μαγαζί υπέστη πολύ μεγάλες υλικές ζημιές, όπως φαίνεται και από τα πλάνα του festival.gr, ενώ όταν έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, έκαναν αρκετές προσαγωγές, χωρίς όπως φαίνεται να μετατραπούν σε συλλήψεις, Κατερίνα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή Ζαρμακούπη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς πάμε να δούμε τι δήλωσε μια κάτοικος της περιοχής. Ήταν τρομακτικό, γιατί μέσα στη νύχτα κατά τις 3 άρχισαν να τρέχουν με γκλόβ στα χέρια, με κράνη, με σκουφιά, πάνω από 15 άτομα. Άρχισαν να κατεβαίνουν κατά κάτω και μεταξύ τους το μόνο που λέγανε είναι τους δείξαμε, τους κάναμε, τους ράναμε. Είχε ήδη χτυπήδι παιδί και αυτοί το μόνο που κατάλαβαν ήταν αυτό.